Σε 10 ώρες η χώρα γίνεται γκρι. Μπαίνουμε δηλαδή στο επίπεδο συναγερμού. Οι περισσότερες επιχειρήσεις κλείνουν. Δημόσιες υπηρεσίες κατεβάζουν ρολά. Η κυκλοφορία απαγορεύεται σε ολόκληρη τη χώρα και θα μπορούμε να μετακινούμαστε μόνο με SMS ή τη σχετική γραπτή βεβαίωση. Με τον κωδικό 1 θα πηγαίνουμε σε φαρμακεία ή γιατρούς. Με το 2 σε σούπερ μάρκετ. Με το 3 σε τράπεζα, εφόσον η συναλλαγή δεν πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. 4 για βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη ή για μεταφορά ανήλικων μαθητών. 5 για τελετή, όπως για κηδεία, και 6 για σωματική άσκηση ή βόλτα με το κατοικίδιο. Δεν υπάρχει μετακίνηση μεταξύ οικειών. Δεν είμαστε για επισκέπτες στους φίλους μας το Σαββατοκύριακο ή μια καθημερινή βράδυ για να φάμε. Αυτές οι μετακινήσεις απαγορεύονται. Η αστυνομία θα πραγματοποιεί ελέγχους σε δρόμους και πλατείες καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, ώστε να αποφεύγονται συναθρήσεις. Κάνω έκκληση. Μη συναθρίζεστε, μη συγκεντρώνεστε τα βράδια σε διάφορα σημεία. Μη συγκεντρώνεστε πολλοί άνθρωποι στα σπίτια. Ουσιαστικά έτσι εξυπηρετούμε τη διάδοση. Από την άλλη, θέλω να απευθύνω μια προειδοποίηση. Θα υπάρξουν σαρωτικοί έλεγχοι. Αυστηρή έλεγχη παρουσία εισαγγελέων. Από τα ξημερώματα του Σαββάτου θα λειτουργούν μόνο τα σούπερ μάρκετ, τα περίπτερα και τα pet shops. Καφέ και εστιατόρια μόνο για delivery και take away, φούρνη, μανάβικα και κρυοπολία, ενώ οι λαϊκές αγορές με τους μισούς πάγκους. Ανοιχτά φυσικά παραμένουν φαρμακεία, δομές υγείας και καθαριστήρια, όπως και τα βενζινάδικα, τα συνεργεία και τα courier. Δεν δικαιολογείται, ειδικά τις βραδινές ώρες, οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση, εκτός για λόγους εργασίας, έκτακτης ανάγκης υγείας, σωματικής άθλησης κοντά στην οικία, και κίνηση με κατοικίδιο επίσης σε κοντινή απόσταση από την οικία. Ανοιχτά θα παραμείνουν και τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά και τα σχολεία ειδικής αγωγής. Οι μαθητές θα πρέπει να προμηθευτούν από τους διευθυντές των σχολείων τους αυτή τη βεβαίωση που πιστοποιεί πως φοιτούν εκεί που δηλώνουν. Πρέπει επίσης και οι γονείς που μεταφέρουν τα παιδιά τους στα σχολεία να αποστέλουν SMS στο 13033 με τον κωδικό 4, το ονοματεπώνυμό τους και τη διεύθυνση κατοικίας τους. Ο παππούς ή γιαγιά μπορεί να παραλάβει τον εγγονό, την εγγονή από το δημοτικό σχολείο? Μπορεί φυσικά, όπως και γινόταν στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, γινόταν η δήλωση ποιος παραλαμβάνει το παιδί από το σχολείο. Τα πρόστιμα για όσους παραβαίνουν τα μέτρα διπλασιάζονται. Όσοι δεν φορούν μάσκα θα τους επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ. Όσοι εργοδότες παρέχουν πλαστές βεβαιώσεις, το πρόστιμο φτάνει τα 500 ευρώ, ενώ τα καταστήματα που θα λειτουργήσουν παράνομα θα τους επιβληθεί πρόστιμο 5.000 ευρώ. Αλλαγές και στον τρόπο εισόδου στη χώρα με αεροπλάνο. Σύμφωνα με τον Νίκο Χαρδαλιά, χρειάζεται αρνητικό μοριακό τεστ κορονοϊού 72 ωρών. Άρα από όλες τις πύλες εισόδου, το τεστ PCR πρέπει να είναι 72 ώρες από την λήψη του σχετικού δείγματος. Έπειτα από τηλεδιάσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτραπούν εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεμβρίου. Το 2020 δεν γιορτάσαμε την 25η Μαρτίου, την 28η Οκτωβρίου, δεν γιορτάσαμε μαζί το Πάσχα, δεν γιορτάσαμε τίποτα από αυτά που μας ενώνουν. Άρα λοιπόν το ίδιο θα συμβεί και με το Πολυτεχνείο. Όσο για τους νεοσύλλεκτους της επόμενης εβδομάδας, όλοι θα υποβληθούν σε rapid test και θα μπορούν να συνοδεύονται και από τους δύο γονείς στα κέντρα όπου θα παρουσιαστούν.